ο σκύλος και ο λύκος. Μια βραδιά ένας λύκος, μισοπεθαμένος από την πείνα, τα πλευρά του κόντευαν θαρρείς να τρυπήσουν το τομάρι του, συνάντησε ένα γερό, καλοθρεμένο σκύλο. Αφού χαιρετήθηκαν, ο λύκος τον ρώτησε. «Πώς τα καταφέρνεις, ξάδερφε σκύλε, και είσαι καλοθρεμένος και ευχαριστημένος? Ό,τι κι αν κάνω εγώ, μόλις τα καταφέρνω να μην ψοφήσω της πείνας. Γιατί, καλέ μου φίλε λύκε, δεν πιάνεις κι εσύ μια τακτική δουλειά?» ρώτησε ο σκύλος. «Πολύ θα το ήθελα αν μπορούσα να βρω καμιά δουλειά», είπε ο λύκος. «Εύκολο πράγμα», αποκρίθηκε ο σκύλος. «Εγώ θα σου βρω δουλειά. Έλα μαζί μου. Θα φυλάμε και οι δύο το σπίτι του αφεντικού από τους κλέφτες». «Με τα χαράς», είπε ο λύκος. «Γιατί βαρέθηκα πια να γυρίζω στα βουνά. Θα είναι σπουδαίο να έχει κανείς στέγη πάνω από το κεφάλι του και ένα πιάτο φαΐ σίγουρο. Έλα μαζί μου λοιπόν», είπε ο σκύλος. Καθώς περπατούσαν, ο λύκος πρόσεξε ένα σημάδι στο σβέρκο του σκύλου. «Πώς το έκανες αυτό το σημάδι, ξάδερφε?» «Μπα, δεν είναι τίποτα», αποκρίθηκε ο σκύλος. «Ίσως η αλυσίδα με ξέγδαρε λιγάκι». «Τι είπες, αλυσίδα?» ρώτησε ξαφνιασμένος ο λύκος. «Μη μου πεις πως δεν είσαι ελεύθερος να τριγυρίζεις όπου θέλεις». «Όχι πάντα», αποκρίθηκε ντροπιασμένος ο σκύλος. «Ξέρεις, ο αφέντης μου λέει πως είμαι λίγο άγριος και με δένει την ημέρα. Μ' αφήνει όμως ελεύθερο τη νύχτα. Αυτό με βολεύει και εμένα καλά. Κοιμάμαι όσο θέλω την ημέρα και έτσι φυλάω καλύτερα τη νύχτα. Όλοι με αγαπούν στο σπίτι. Ο αφέντης με ταΐζει μέσα από το πιάτο του και οι πυρέτριες μου δίνουν πάντα μεζέδες. Μα για στάσου, πού πας?» Ο λύκος όμως, που είχε ξεκινήσει κιόλας να γυρίσει στα βουνά του, του φώναξε. «Καληνύχτα, καημένε μου σύντροφε. Εσένα σου πάει να είσαι αλυσοδεμένος και να σε ταΐζουν με ζεδάκια. Εγώ όμως προτιμώ την ελευθερία μου από την καλοπέρασή σου». Επιμύθιον. Καλύτερα φτωχός και ελεύθερος, παρά χορτάτος και σκλάβος.